Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς μου φάνηκε. Την 27η φορά που το έχω δει. Μου φάνηκε. Δεν είμαι αντικειμενικός. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός με το έργο μου, γιατί το αγαπάω σαν παιδί μου. Κοιτάξτε, είναι μια δουλειά που 2,5 χρόνια τώρα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και την έχουμε πονέσει και την έχουμε αγαπήσει. Και όπως γίνεται με όλους, βέβαια, με τις δουλειές τους. Και έτσι, μακάρι να πάει καλά, γιατί πιστεύω ότι σας αξίζει. Την ξαναβλέπετε στην ουσία, επειδή είπατε την είδατε πολλές φορές. Παρατηρείτε, έχετε κάτι που παρατηρείτε, κάποια σκηνή, κάποια στιγμή? Εννοείται, αλλαγές εννοείται. Αν δεν με σταμάταγαν με το ζόρι για την πρεμιέρα, εγώ ακόμα θα έκανα αλλαγές. Φτάσανε στο σημείο που μου ξυλώσαν τα μηχανήματα για να μην πηγαίνουν να αλλάζω πράγματα. Οι άνθρωποι με το δίκιο τους, βέβαια, ακόμα θα άλλαζα πράγματα. Αν είχα το χρόνο, ναι. Ένας άνθρωπος απόψε δεν είναι κοντά. Ο Μινάς Χατζησάβας. Φαντάζομαι από εκεί που είναι θα βλέπει. Τα δικά σας αισθήματα ποια είναι? Φαντάζομαι ότι έχετε κάποια, πέρα από τη χαρά, έχετε κάποια μελαγχολία. Κοιτάξτε, όπως είπα και μέσα στον κόσμο, θα μπορούσα να μιλήσω για στενοχώρια, για λύπη, για το πόσο άδικο και ξαφνικό ήταν αυτό που έγινε στο Μινά. Όμως δεν θα το κάνω μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι ο Μινάς δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Θα ήθελε να υπάρχει αυτή η χαρά που υπήρχε μέσα στην αίθουσα την ώρα που έβλεπε ο κόσμος την ταινία, γιατί ξέρω ότι ο Μινάς περίμενε πώς και τι αυτή την ταινία. Θεωρώ ότι έχει δώσει ένα recital ερμηνείας και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι πραγματικά να σεβαστώ την αξιοπρέπεια, το ταλέντο του και να το αφιερώσω τη βραδιά αυτή. Αυτό. Επειδή αν δεν κάνουμε λάθος, έχετε συνεργαστεί και από παλιά. Και στα πρώτα σας βήματα κιόλας με το Μινά Χατζησάβα. Όταν τώρα σε αυτή την τελευταία ταινία σας είπε κάτι που θυμάστε, ας πούμε, και λέτε ότι δεν θα το ξεχάσετε ποτέ? Μέχρι πριν από 2 εβδομάδες μου έλεγε πώς είναι, θέλω να δω υλικό, δείξε μου, και το έλεγα περίμενε, τώρα έρχεται η πρεμιέρα, σε 15 μέρες είναι, μην έρθει στο μοντάζ, καλύτερα να το δεις στην προβολή, στην πρεμιέρα, γιατί ήθελα πραγματικά να το δει τελειωμένο. Όποιος έχει δουλέψει με τον κύριο Χατζησάβα ξέρει γιατί άνθρωπο μιλάμε, γιατί επίπεδο και γιατί αξιοπρέπεια.